10 μελέτες και έργα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ θα εκπονήσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για τη Σαμοθράκη μετά τη θεομηνία που έπληξε το νησί. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου με επικεφαλή στον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης συναντήθηκαν με την αντιπροσωπεία του Δήμου Σαμοθράκης προκειμένου να συντονιστούν σε ό,τι έχει να κάνει με την πορεία των μελετών. Σαμοθράκη και Αλεξανδρούπολη στην ουσία είναι δύο ενωμένοι χώροι με κοινά συμφέροντα για τους δημότες μας. Να απαρτήσουμε επιτροπές απαραίτητες για τους διαγωνισμούς και τις παραλαβές και τις επιβλέψεις με τους δικούς μηχανικούς, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο Θανάσης ο Βίτσας είναι μόνος του εκεί πέρα με 2-3 υπαλλήλους που δεν μπορεί να ανταποκριθεί και πραγματικά σκύβω το κεφάλι με σεβασμό απέναντι στην προσπάθειά του, γιατί είναι ένας μοναχικός καβαλάρης. Ολοκληρώθηκε η μελέτη, μετέφυγε δημοπράτησης και είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε πάλι. Είναι με ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς όλα αυτά, άνω των 60.000 ευρώ, και αυτό θα γίνει από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η μελέτη τώρα, αυτά τα δουλέψαμε έτσι όπως μας τα ιεράρχησε ο Δήμος Σαμοθράκης. Το επόμενο αυτό που αρχίζουμε είναι το Δημαρχείο της Σαμοθράκης, το οποίο εκεί πέρα θα γίνει μια μελέτη προκειμένου να ανασκευαστεί και να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Αυτά είναι τα έργα τα οποία ολοκλήρωσε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης και θα τα θέσει προς δημοπράτηση. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης τόνισε πως θα υπάρξει βοήθεια και μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου για τις επιτροπές διαγωνισμών και τις παραλαβές των υλικών. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κέντρο υγείας, όπως εξήγησε ο κ. Κουκουράβας, έως και τις 15 Φεβρουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί η στατική μελέτη. Λύγει το μέτρο της πρόσκλησης για την υγεία, λύγει 6 Εβδόμου του 2018 και σας λέω αναλυτικά τι έχει γίνει από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Έχουν ολοκληρωθεί τα αρχιτεκτονικά. Ολοκληρώνεται η στατική μελέτη με μικρές παρεμβολές στην θεμελίωση μέχρι τις 15 Δευτέρου. Εν συνεχεία μπαίνει η άδεια πλέον ολοκληρωμένη στην πολυοδομία της Αλεξανδρούπολης για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Τα ήταμοι εντός 2,5 μηνών και με ημερομηνία 15 Τετάρτου θα έχουν ολοκληρωθεί. Και βέβαια παράλληλα θα δουλεύονται τα τεύχη δημοπράτησης. Όποια μελέτη τελειώνει την παραδίδουμε σε έναν επιπλέον υπάλληλο ώστε να εκπονεί τα τεύχη δημοπράτησης για την κάθε μελέτη ξεχωριστά. Αυτά όλα έχουν σαν καταληκτική ημερομηνία συμφωνημένη με τους μηχανικούς του Δήμου τις 15 Μαΐου. Άρα ήδη θα έχουμε μπροστά μας 1,5 μήνα πρώτης λήξης της προσκλήσεως. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης τόνισε πως η διεκδίκηση ενός νέου κέντρου υγείας παραμένει. Αυτό όμως που επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά και το οποίο ξέρω ότι αγγίζω την ευαισθησία πολλών συμπατριωτών μου, των περισσότερων καλοπροαίρετα κάποιων ίσων πονηρά σκεπτόμενων, γιατί υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, δεν θέλω να γίνω αναλυτικός τώρα, εν καιρό θα γίνω πιο συγκεκριμένος, ότι ενδιαφέρονται για ένα κέντρο υγείας καινούριο κάπου οπουδήποτε ευχερέστερα. Παραμένει ο στόχος, το διεκδικούμε όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για κάτι τέτοιο. Όμως δεν θα χαθεί καμιά ευκαιρία εάν μπορούμε να βελτιώσουμε το ότι έχουμε αυτή τη στιγμή.